Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η Γαλλία προκειμένου να εξασφαλίσει την αγορά των φρεγατών FDI από την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος για 4 νέες μονάδες επιφανείας. Όπως αποκάλυψε το γαλλικό site Le Marine, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας Florence Parly επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για να του μεταφέρει την τελική η νέα προσφορά της Γαλλίας σε ό,τι αφορά τις φρεγάτες FDI. Όπως αναφέρεται, η Naval Group εργάζεται προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα είναι ο νικητής του προγράμματος των φρεγατών. Το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικεντρώθηκε στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τις γαλλικές εταιρείες στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες αναφορικά με μια πιθανή διαφοροποίηση σχετικά με την ενδιάμεση λύση και αν θα περιλαμβάνει τις φρεγάτες Lafayette. Η κυβέρνηση μετά την απόρριψη των ισπανικών θηρίων των 6.500 τόνων έχει αναφέρει ότι παραμένουν στη λίστα επιλογής τα γαλλικά, βρετανικά, ολλανδικά και αμερικανικά σκάφη. Άγνωστο τι γίνεται με την ιταλική και γερμανική προσφορά.